Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό μας που μας αξιώνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», την εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τα ζητήματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε και θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές, όπου όλοι μαζί με εσάς, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα αρχίσουμε την εκπομπή μας με την ερώτηση του αγαπητού Μάρκου. Διαβάζω. «Χαίρετε, Κύριο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εμείς οι χριστιανοί της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής μπορούμε να ονομάζουμε αδελφούς μας τους Ευαγγελικούς? Το ρωτάω αυτό επειδή έχω δει Ευαγγελικό να ανεβαίνει σε άμβονα της Εκκλησίας μας και να ομολογεί το έργο το Ευαγγελικό που έκανε, ενώ παράλληλα έχω ακούσει από Ευαγγελικούς να μας αποκαλούν αδελφούς, ενώ ανήκουμε σε διαφορετικές εκκλησίες και δεχόμαστε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας διαφορετικά. Είναι σωστό ενώπιον του Θεού να συμβαίνει αυτό? Δεν έχω εγώ προσωπικά φανατικές διαθέσεις εναντίον κάποιων, απλά θέλω να μάθω αν ξανανεύει Ευαγγελικό στον άμβονα, ποια είναι η θέση μου, δηλαδή να το δεχθώ ή να πω στο ποιμένα μας ότι είναι εντελώς λάθος αυτό που κάνει, δηλαδή να επιτρέπει σε Ευαγγελικούς να ανεβαίνουν στον άμβονα της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστώ». Αγαπητέ Μάρκο, το θέμα ποιοι είναι για μας αδελφοί είναι πάρα πολύ σοβαρό και ήταν πάντοτε πάρα πολύ σοβαρό και είχε και πολλές απόψεις. Στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα το οποίο απασχολούσε τους ανθρώπους, το λαό του Θεού, τους ανθρώπους του Θεού τότε, ήταν η εντολή του Κυρίου μας να αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και το ερώτημα ήταν ποιος είναι ο πλησίον μας. Ποιος είναι ο πλησίον μου? Ξεκινάει ο πλησίον μου από την οικογένειά μου, εγώ, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Προχωράει στην συγγένειά μου. Προχωρούσε τότε ακόμη περισσότερο στην φυλή, Ιούδα, του Εφραήμ, στις διάφορες φυλές του Ισραήλ, του Ρουβίν, του Μανασί. Προχωράει στο λαό του Ισραήλ. Προχωράει μετά στους γειτονικούς λαούς, στους Σαμαρίτες παραδείγματος χάρη τότε, ή και πού σταματάει, πού αρχίζει και πού σταματάει. Και ήταν πάρα πολύ σοβαρό το ερώτημα αυτό, ποιος είναι ο πλησίον της εποχής εκείνης, γιατί η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στο λαό Ισραήλ τότε είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της ψυχής σου, της διανοίας σου και της δυναμιός σου και τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου. Ήταν εκπλήρωση λοιπόν και υπακοή της πρώτης μεγάλης εντολής. Να αγαπάς τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, επίσης, η εντολή του Θεού είναι να πιστεύσουμε σε αυτόν τον οποίον απέστειλε και να αγαπάμε τον Ιησού Χριστόν και να αγαπάμε αλλήλους, καθώς ο Χριστός μας διέταξε. Το θέμα λοιπόν είναι ποιον αγαπάμε, ποιος είναι ο αδελφός μας, καθώς μας είπε ο Κύριος, στις πάντες αδελφοί είστε. Και αυτό έχει μία ευρύτητα, δηλαδή να εξηγήσω τι εννοώ.
μέσα σε πολλές θρησκείες, βουδιστικές, μουσουλμανικές, ακόμη και άθεοι, αδελφοί είμαστε όλοι χριστιανοί. Όσοι πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, στον Ιησούν Χριστόν, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όσοι έχουμε αποδεχθεί το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο είναι μέγα, δηλαδή ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Άρα λοιπόν, ανάμεσα σε πολυθρησκευτικό πλήθος, αδελφοί είμαστε όσοι είμαστε χριστιανοί και το πιστεύουμε αυτό. Γιατί λέει η Γραφή, όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν στέκνα Θεού. Τώρα ανάμεσα όμως στους χριστιανούς υπάρχουν πολλά δόγματα. Όπως τότε, ανάμεσα στο λαό Ισραήλ υπήρχαν πολλές φυλές. Τώρα υπάρχουν πολλά δόγματα. Τρία τα βασικά, αλλά και πάρα πολλά ιδιαίτερα. Είναι η Καθολική, που είναι το μεγαλύτερο δόγμα, το πολυπληθέστερο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δόγμα στην ανθρωπότητα. Οι διαμαρτυρόμενοι, που είναι το δεύτερο πολυπληθέστερο μεγάλο δόγμα στην ανθρωπότητα. Και η Ορθόδοξη, που είναι το τρίτο επίσης μεγάλο δόγμα στην ανθρωπότητα σήμερα. Άρα λοιπόν, θα τολμούσα να πω ότι μέσα στην ευρύτητα της αδελφικής μας σχέσης με όλους τους χριστιανούς υπάρχει μία διαφοροποίηση δόγματος. Άρα λοιπόν, πιο κοντινούς αδελφούς θεωρούμε αυτούς τους οποίους ανήκουμε. Οι Καθολικοί με τους Καθολικούς, οι Ορθόδοξοι με τους Ορθόδοξους και οι Διαμαρτυρόμενοι με τους Διαμαρτυρόμενους. Μέσα όμως σε κάθε ένα από αυτά τα δόγματα υπάρχουν και διαιρέσεις. Υπάρχουν παραδείγματος η Καθολική Εκκλησία, δεν ξέρω και πολλά, η Χαρισματική, η Μη Χαρισματική και άλλες διαιρέσεις. Ή στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν οι παλιοημορολογίτες, οι νεοημορολογίτες και άλλες διαιρέσεις. Στους διαμαρτυρόμενους ακόμη περισσότερες διαιρέσεις. Υπάρχουν οι Ευαγγελικοί, υπάρχουν οι Μεθοδιστές, υπάρχουν οι Πεντηκοστιανοί, υπάρχουν οι Λουθυριανοί, υπάρχουν οι Καλβινιστές. Πολλές διαιρέσεις, περισσότερες διαιρέσεις. Άρα λοιπόν τώρα εμείς στεκόμαστε και λέμε ποιοι είναι οι αδελφοί μας, αυτοί που είναι στο ίδιο ιδιαίτερο δόγμα, δηλαδή οι Ευαγγελικοί με τους Ευαγγελικούς, οι τις Πεντηκοστείς με τους Πεντηκοστιανούς, οι Μεθοδιστές με τους Μεθοδιστές. Θα μπορούσαμε και αυτό να το πούμε. Ακόμη μέσα στο ιδιαίτερο δόγμα των Πεντηκοστιανών παραδείγματος χάρη εκκλησιών ή των Ευαγγελικών εκκλησιών, υπάρχουν οι τοπικές εκκλησίες. Δηλαδή υπάρχει η Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος. Υπάρχει η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής στην Ελλάδα. Άρα αδελφοί μας είναι αυτοί που είμαστε στην ίδια εκκλησία. Τελικά ανάμεσα στην ίδια εκκλησία υπάρχει και η τοπική εκκλησία. Η Εκκλησία της Αθήνας, η Εκκλησία του Πειραιά, η Εκκλησία της Κηφισιάς, η Εκκλησία της Νίκαιας κλπ. Άρα αδελφοί μας είναι οι άνθρωποι της δικής μας εκκλησίας, της τοπικής. Αυτές είναι οι σκέψεις, όμως να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού τι μας περιγράφει, πιστεύουμε, ο Θεός. Τι μπορούμε να βρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτα-πρώτα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς προς τον Νικόδημο λέγοντας «Εάν της δε γεννηθεί άδωτεν, δε δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον, μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν εις την κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί». Απεκρίθη ο Ιησούς «Αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δε γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δε δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού». Άρα μιλάει για μια αναγέννηση, καθώς λέει ότι το γεγεννημένο εκ της σάρκος είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Εφόσον υπάρχει γέννηση, αναγέννηση, υπάρχει και πατέρας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζω επίσης το πρώτο εδάφιο, «Όσοι εδέχθησαν ή παρέλαβον τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία
να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Άρα λοιπόν, από όλους τους ανθρώπους, όσοι δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν και τον δέχονται, τον έλαβαν, τον πιστεύουν, σε αυτούς ο Θεός έδωκε την εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Άρα στην ευρύτερη έννοια, αδέλφια μας είναι όλοι όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστό. Ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί αυτούς ο Θεός που δέχονται και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, αν ζητήσουν από τον Θεό να τους αναγεννήσει, καθώς όπως διαβάσαμε, μόνο όσοι δέχθηκαν, το ξαναδιαβάζω από μέσα, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δε δύναται να εισήλθει να είδει τη Βασιλεία του Θεού, και αν της δε γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν πρέπει να αναγεννηθούμε, πρέπει για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό και όλοι όσοι τον δέχονται είμαστε αδέλφια. Αδέλφια όμως, γιατί μας έδωσε εξουσία ο Θεός να είμαστε τέκνα Θεού. Ιδιαιτέρως όμως αυτούς που δέχονται και πιστεύουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ότι είναι απαραίτητο να αναγεννηθούν και το εξητούν, τότε με αυτούς είμαστε πραγματικά παιδιά του ίδιου Θεού, γιατί δεν είμαστε γεγεννημένοι μόνο κατά τη σάρκα, αλλά και κατά το πνεύμα. Άρα λοιπόν, οι Ευαγγελικοί είναι αδελφοί μας, πρώτον γιατί δέχονται τον Ιησού Χριστόν, την τριαδικότητα του Θεού, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δέχονται από ό,τι ξέρω, και το ξέρω με τα βεβαιότητος, το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, και επιπλέον διαβάζοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πιστεύουνε ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί και μάλιστα ο Πατέρας Θεός μπορεί και πρέπει να μας αναγεννήσει, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του την πρώτη, διαβάζω, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολλήν έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών». Άρα πιστεύουν οι Ευαγγελικοί, πιστέψανε όπως και εμείς ότι ο Θεός μπορεί να μας αναγεννήσει, θέλει να μας αναγεννήσει, επικαλεστήκανε το όνομα του Χριστού και ήρθε η αναγέννηση, που αναγέννηση τι σημαίνει, επαναλαμβάνω, είναι πια το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα, έρχεται ο Θεός και κάνει νέα κτήση τον άνθρωπο, τον αλλάζει εντελώς. Δηλαδή αλλάζει και διορθώνει, θα λέγα, τις επιθυμίες της σαρκός, αφαιρεί τις κακές επιθυμίες, που είναι οι επιθυμίες του κόσμου, αλλάζει και ελευθερώνει την καρδιά του ανθρώπου από τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, τις επιθυμίες των οφθαλμών, και διορθώνει και αλλάζει και το πνεύμα του ανθρώπου, το ελευθερώνει από την αλαζονία και του χαρίζει ταπείνωση. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά νέο κτίσμα. Οι επιθυμίες της σαρκός του δεν υπάρχουν, αλλά μπαίνουν μέσα στο θέλημα του Θεού. Ελευθερώνεται από πάθη, από επιθυμίες, από δεσμεύσεις, από εξαρτήσεις. Είναι τελείως ελεύθερος ο άνθρωπος. Ήτανε μπεκρής, αλκοολικός, δεν μπορούσε να ελευθερωθεί, έκανε μια προσευχή και ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Ήτανε χαρτοπαίχτης, έκανε μια προσευχή και ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Τον αναγέννησε. Αλλά του αλλάζει και την καρδιά του ανθρώπου. Ενώ ήταν σκληρή και αμετανόητη, τώρα του δίνει από πέτρινη καρδιά, σάρκινη καρδιά, με αποτέλεσμα με συντετριμένη καρδιά ο άνθρωπος μπορεί να μετανοεί και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και να ζητάει συγχώρεση εξ όλης της καρδίας του. Αλλά του δίνει και νέο πνεύμα που ήταν σκληρό, άγριο, υπερήφανο, αλαζονικό και το μετατρέπει ο Θεός σε πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νέα κτήση. Νέα κτήση. Από εκεί και πέρα πλέον είναι παιδί του Θεού οι Ευαγγελικοί και όλοι οι διαμαρτυρόμενοι από ό,τι ξέρω και όχι μόνο. Αλλά μια και με ρωτάς και αναφέρεσαι στους Ευαγγελικούς, οι Ευαγγελικοί ξέρουν τι πιστεύουν,
δέχονται, εξητούν και ζουν μέσα στην αναγέννηση που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρεσβεύει. Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει. Από εκεί και πέρα όμως τώρα έρχονται οι διαφοροποιήσεις μας με βάση τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, το Λόγο του Θεού. Πολλές διδασκαλίες έχω ακούσει ότι υπάρχουν διαφορετικές από αυτές που εμείς καταλαβαίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού στους αγαπητούς αυτούς αδελφούς μας. Παραδείγματος χάρη στους καλβινιστές υπάρχει η πίστη εν γέννη, εν μέρη, δεν ξέρω, του απόλυτου προορισμού. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος φτιάχνεται για τον ουρανό ή φτιάχνεται από το Θεό για την κόλαση. Πράγμα το οποίο εμείς δεν το πιστεύουμε. Επίσης υπάρχει άλλη θεωρία, η άλλη θεολογική άποψη, έχω ακούσει, ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Από τη στιγμή που αναγεννήθηκε ο άνθρωπος, θα πάει εξάπατο στον ουρανό. Εμείς πιστεύουμε διαφορετικά πάνω σε αυτό, λέγοντας ότι εάν υπομείνουμε ως τέλος θα σωθούμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και άλλα εδάφια δεν ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλες διαφορές που έχουμε. Παραδείγματος χάρη, ότι εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει τον άνθρωπο εν πνεύματι Αγίου και Πυρή τότε και τώρα και πάντοτε μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Πιστεύουμε στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Στον λαλόν γλώσσα αναγνώριση, στον εαυτόν οικοδομή, στα χαρίσματα της προφητείας, της διερμηνίας, ότι λειτουργούν σήμερα και λειτουργούν πράγματι μέσα στις εκκλησίες μας. Οι αγαπητοί αυτοί αδελφοί μας, δεν ξέρω τι άποψη ακριβώς έχουν. Έχω ακούσει ότι άλλοι λένε ότι είναι μια δεύτερη πείρα, άλλοι λένε όμως και πολύ χοντρά πράγματα που δεν θέλω να τα αναφέρω για το Πνεύμα το Άγιο, για το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Να δούμε όμως τώρα τι λέει ο Λόγος του Θεού για αυτούς που έχουν άλλες διδασκαλίες. Λέει παραδείγματος χάρη στον Τιμόθεο, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Εάν τη ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιέοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβειαν, απομακρύνω από τον Τιούτον. Αν λοιπόν υπάρχει κάποια άλλη διδασκαλία, ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν μπορούμε, εφόσον δεν συμφωνούμε, δεν μπορούμε να μαζί να περπατήσουμε. Είναι αδελφοί μας, αγαπητοί αδελφοί μας, αλλά δεν μπορούμε μαζί να περπατήσουμε. Γιατί έχουμε διαφορετικές απόψεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Οι διαφορετικές αυτές απόψεις μας οδηγούν στο να έχουμε κάποια απόσταση, όχι πνευματική, γιατί είμαστε αδελφοί, αλλά διδασκαλίες. Ακόμη, βέβαια, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε διαφορές διδασκαλίες πολύ περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αξίζει τον κόπο. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε όμως είναι ότι και η πρακτική μας είναι διαφορετική. Τελείως διαφορετική. Παραδείγματος χάρη, όταν προσεύχονται και το τονίζω και το εννοώ οι αγαπητοί μας αδελφοί από τις Ευαγγελικές Εκκλησίες που αγαπάνε τον Χριστό, εργάζονται το έργο του Θεού, κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως όλοι οι χριστιανοί, και αυτοί ακόμη περισσότερο, όταν προσεύχονται, προσεύχονται καθιστοί, σιωπηλοί και ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό είναι μια πολύ ωραία, με ευσέβεια και ευλάβεια προσευχή. Εμείς όταν προσευχόμαστε, γονατίζουμε και προφητεύουμε και δοξάζουμε τον Θεό και μεγαλόφωνα. Άρα λοιπόν και εμείς αν προσευχηθούμε μαζί, συμπροσευχηθούμε, θα τους ενοχλήσουμε και εμείς θα ενοχληθούμε. Και άλλες πολλές λεπτομέρειες μέσα από τη γραφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε διαφορές. Βέβαια, αυτό δεν μας κάνει ούτε εχθρούς, ούτε δημιουργεί αντιπαλότητα. Αντιθέτως, η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που μας συσφίγγει, λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα, αν θα πρέπει κήρυκες ευαγγελικοί να κηρύττουν σε εκκλησίες δικές μας ή και αντίστροφα, όχι μόνο Ευαγγελική αλλά και από άλλα δόγματα, εδώ ας τα αφήσουμε στην ευχέρεια του κάθε επιμένα και του κάθε πρεσβυτερίου της Εκκλησίας, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Υπάρχουν άνθρωποι
άλλων δογμάτων, άλλων εκκλησιών, που η συμπεριφορά τους είναι, αν και ολονών είναι Αγία, αλλά που δεν δημιουργεί ένταση στις διαφορές μας. Ο Θεός όμως θα μας φωτίσει να κάνουμε το θέλημα του Θεού έτσι όπως θέλει. Αυτός. Δεν είναι εύκολο κανείς να μιλήσει για άλλα δόγματα εκκλησιών χωρίς να φοβάται το Θεό και χωρίς να φοβάται να μήπως και λυπήσει αυτούς που αγαπάει, τους αδελφούς του. Αλλά όμως, εάν δύο δεν συμφωνήσουν, λέει η Γραφή, δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Άρα λοιπόν, ας μείνουμε εκεί που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα και ο Θεός, και αν κάποιος φρονεί διαφορετικά, θα το αποκαλύψει ο Θεός. Άλλωστε εμείς ελπίζουμε στις ενέργειες του Θεού, όπου οι ενέργειες του Θεού είναι αυτές που δημιούργησαν τη μία Αποστολική Εκκλησία τότε την πρώτη, οι ενέργειες και οι δυνάμεις του Θεού, και έτσι πιστεύουμε ότι οι ενέργειες και οι δυνάμεις του Θεού θα είναι και πάλι στις έσχατες ημέρες που θα δημιουργήσει τη μία Αποστολική Εκκλησία, την Αγία, την Αμόμητο, τη μία έχουσα κοιλίδα ηρτίδα ητήτων διούτων, την οποία και θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει. Άρα λοιπόν εκείνο που έχει σημασία είναι η αγάπη του Χριστού που συσφίγγει μας. Να προχωρήσουμε με τη δεύτερη ερώτηση του αγαπητού Μάρκου. Δόξα στον Κύριο, αδελφέ Γιώργο, Θεός να σε ευλογήσει εσένα και όλους όσους σκοπιάζουν στο πνευματικό σας έργο. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Ιωσήφ με τη Μαρία ήταν αραβωνιασμένοι, αλλά δεν συζούσαν οι δυο τους. Αυτό πιστεύω φαίνεται, αλλά πες και εσύ αδελφέ μου τη γνώμη σου. Και επίσης γνώριζε ο Ιωσήφ ότι δεν πρέπει να εισέλθει στη Μαρία ή να συζητήσει με αυτήν. Εφόσον ήταν αραβωνιασμένοι, αναφέρει κάτι τέτοιο νόμος του Μωυσή, τουλάχιστον στην Παλαιά Διαθήκη. Με το παράδειγμα του Ιωσήφ και της Μαρίας, συμπεραίνουμε ότι δύο αραβωνιασμένοι αναγεννημένοι χριστιανοί δεν πρέπει να συζήσουν. Ναι, αγαπητέ Μάρκο, το βέβαιο είναι ότι οι δύο γινόντουσαν στην Παλαιά Διαθήκη σάρκα μία με το γάμο τους. Μετά το γάμο τους, μετά το συμπόσιο του γάμου. Αυτό αναφέρεται παντού και δεν είναι ανάγκη τώρα να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση σε αυτό. Προφανώς ο Ιωσήφ και η Μαρία, αραβωνιασμένοι, ήταν βέβαιο ότι θα παντρευτούν. Όταν συνειδητοποίησε δε ο Ιωσήφ ότι ήταν εγγαστρή, εγκυμοσύνη δηλαδή η Μαρία, δίκαιο σών λέει ο λόγος του Θεού, αποφάσισε να την απολύσει για να μην τη θεατρήσει, γιατί αν ευρίσκεται όχι παρθένος η κοπέλα στο γάμο, τότε υπήρχαν ποινές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα και μέχρι λιθοβολισμού, εάν υπήρχε αυτή η αμαρτία, την οποία στην Παλαιά Διαθήκη την ονόμαζαν και είναι πορνεία. Όμως το ερώτημά σου είναι, από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα, εάν θα πρέπει οι αραβωνιασμένοι, αναγεννημένοι χριστιανοί, να συσσούν, δηλαδή να έχουν σχέσεις. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι προγαμιαίες σχέσεις στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν δικαιολογεί. Οι οποιασδήποτε έξω από το γάμο και πριν από το γάμο σχέσεις, στο Λόγο του Θεού και στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αποκαλείται πορνεία, και η πορνεία είναι μια αμαρτία για την οποία ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν πρέπει να συναναστρεφόμεθα αλλά και να τους εκβάλλουμε. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, την 1η και το 5ο κεφάλαιο. Αλλά τώρα σας έγραψα δια να μην συναναστρέφεστε αν τις αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή δολολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ με τον τιούτον μηδένα συντρόγεται. Διότι τι με μέλη να κρίνω και τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους έσω. Τους δε έξω θέλει κρίνει ο Θεός. Όθεν εκβάλλεται των κακών εκ μέσου ημών. Η οποιαδήποτε λοιπόν σαρκική σχέση εκτός γάμου είναι πορνεία, μεγάλο αμάρτημα, για το οποίο μάλιστα επίσης στην επιστολή του
προς Κορινθίους Α, ο Απόστολος Παύλος γράφει στο 15 εδάφιο και στο 6 κεφάλαιο: «Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω αυτά μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν εξεύρετε ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι εν σώμα? Διότι θέλω συνείστε, λέγει, οι δύο εις σάρκα μία. Ωστις όμως προσκολάτε με τον Κύριον είναι εν πνεύμα. Φεύγετε την πορνείαν. Παναμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιον αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίον έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών?» Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πορνεία είναι οποιαδήποτε σχέση σαρκική ανθρώπων εκτός του γάμου. Μάλιστα ειδικά για τους αρευωνιασμένους αναφέρεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, στην προς Κορινθίους επιστολή του, στο 7ο κεφάλαιο και στο 36 εδάφιο. Διαβάζω. Εάν της νομίζει ότι ασχημονεί προς την παρθένον αυτού, την αρευωνιαστικιά του δηλαδή, που πρέπει να είναι παρθένος, αν παρήλθε η ακμή αυτής και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάμει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας υπαντρεύονται. Ωστις όμως στέκει στερεός εν την καρδία, μη έχων ανάγκη. Έχει όμως εξουσία περί του δύο αυτού θελήματος και αποφάσισε εν τούτο εν την καρδία αυτού να φυλάτει την εαυτόν παρθένων πράττει καλός. Ώστε ώστις υπανδρεύει πράττει καλός, αλλά ο μη υπανδρεύων πράττει καλύτερα. Τι λέει δηλαδή ο Λόγος του Θεού? Ότι οι αρευωνιασμένοι, εάν έρθουν σε σαρκική σχέση, ασχημονούν, πορνεύουν. Άρα λοιπόν υπάρχει η πορνεία των αρευωνιασμένων και υπάρχει η πορνεία όλων των άλλων. Η πορνεία όλων των άλλων ανθρώπων, η οποιαδήποτε δηλαδή παράνομη σαρκική σχέση εκτός γάμου, έχει μία θεραπεία, τη μετάνοια, καθώς είναι και γραμμένο ο εξομολογούμενος και παρετών, τη μετάνοια, την εξομολόγηση και την παρέτηση από την αμαρτία αυτή, ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει τους αμαρτάνοντας από πάσαν αμαρτία. Η θεραπεία λοιπόν της πορνείας εν γέννη των ανθρώπων είναι μετάνοια, επιστροφή, διακοπή, παρέτησης και επιστροφή στον αγιασμό και στην καθαρότητα. Όμως η πορνεία των αρευωνιασμένων, που είναι πορνεία, που είναι ασχημοσύνη, έχει άλλη θεραπεία. Έπεσες, αμάρτησες, πόρνευσες, παντρέψου αμέσως. Μην περιμένεις ότι θα παντρευτώ, εκεί είναι πορνεία. Το θα παντρευτώ όταν ετοιμαστώ, θα παραμείνω αρευωνιασμένος, θα έχω σχέσεις, είναι φοβερό. Ούτε κοινωνία μπορεί να πάρεις, γιατί είναι επικίνδυνο ενώπιον του Θεού. Δεν θα λάβεις μέρος στο σώμα και το αίμα, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Προς ευλογία, αλλά προς κατάκριση. Η διαφορά όμως των αρευωνιασμένων είναι, δεν αντέχουνε. Όπως λέει η Γραφή, παρήλθε η ακμή, έγινε υπεράκμος, δηλαδή δεν αντέχει. Ωραία, τότε επιγόντως παντρέψου. Όχι να μένεις αρευωνιασμένος και να συζείς, μη γέννητο αυτό το πράγμα. Είναι έξω τελείως και από το Λόγο του Θεού, αλλά και από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος είναι στερεός στην καρδιά του και φυλάτει τον εαυτό του, πράττει καλός. Όποιος όμως δεν είναι στερεός και συνευρέθη με την αρευωνιαστικιά του, θα πράξει καλός μόνο αν παντρευτεί άμεσα, γρήγορα, αύριο, μεθαύριο, επιγόντως, να μην παραμένει στην αμαρτία αυτή, εφόσον δεν συγκρατείται. Αλλά είναι δυνατόν τώρα, βέβαια το βάζει ο Λόγος του Θεού, αν δεν κρατιέσαι,
Αλλά τώρα μην κρατηθούμε και λίγο καιρό, λίγους μήνες μέχρι να παντρευτούμε στο θέλημα του Θεού. Εδώ ο Θεός ζητάει σε ανθρώπους που χωρίσανε για όλη τους τη ζωή να ευνουχιστούν για το Λόγο του Θεού. Αγαπητέ Μάρκο, έτσι λέει το Ευαγγέλιο, δεν είναι η δική μας γνώμη, έτσι λέει το Ευαγγέλιο, ότι είναι απαράδεκτο, είναι καθαρή πορνεία να συζούν ερευνιασμένοι μέχρι ότου παντρευτούν. Αν όμως δεν συγκρατούνται, να επισπεύσουν επιγόντως το γάμο τους για να μην συνεχίζουν να βρίσκονται σε αυτή την αμαρτία, την τόσο σοβαρή που λέγεται πορνεία και την οποία ο Λόγος του Θεού μας λέει να μην συναστρεβόμαστε, να μην συντρώγουμε, αλλά και να αποβάλουμε από την Εκκλησία ακόμη αυτή την νοοτροπία ή αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πείθονται στο Λόγο του Θεού και μάλιστα ο Λόγος του Θεού τους λέει για τάκτος περιπατούντας και για τους οποίους αναφέρεται στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς τη Θεσσαλονική στη δεύτερη, στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 14. «Και αν της δεν υπακούεις το λόγον ημών τον δια της επιστολής, τούτον σημειώνεται και μη συναναστρέφεστε με ταυτού δια να εντραπεί. Πλην μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν». Να συνεχίσουμε όμως και με την επόμενη ερώτηση που είναι του Γιάννη. Διαβάζω: «Ποια ήταν η ουσιαστική σημασία του βαφτίσματος του Κυρίου στο νερό από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Ήταν κάτι τυπικό ή υπήρχε και ουσιαστικός λόγος? Γιατί ο Κύριος είπε ότι πρέπει να εκπληρώσουμε κάθε... Γιατί ο Κύριος είπε ότι πρέπει να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη αφού ήταν αναμάρτητος εφόσον ο Ιωάννης βάφτιζε βάφτισμα μετανοίας?» Ναι, αγαπητέ Γιάννη, αυτό αναφέρεται και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν. Διαβάζω πρώτα από το κατά Ματθαίον: «Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε από Γαλιλαίας προς τον Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλυε αυτόν λέγον: Εγώ χρίαν έχω να βαφτιστώ από σου, πώς σι έρχεσαι προς εμέ? Αποκριθίζεται ο Ιησούς, είπε προς αυτόν: Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις εμάς να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν και βαφτιστής ο Ιησούς ανέβη εκ του ύδατος και ειδού ενύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα: Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευηρεστήθη». Άρα λοιπόν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι όταν έγινε 30 ετών και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος μέχρι τότε έμενε στο σπίτι μαζί με τον Ιωσήφ και τη Μαρία, τον Ιωσήφ το Μαραγκό, Μαραγκός και αυτός, εξήλθε, έφτασε μέχρι τον Ιορδάνη, όπου πια ο Θεός είχε ξεσηκώσει στο πλήρωμα του χρόνου και τον Ιωάννη τον προφήτη, για να βαφτίζει εν ύδατη τους ανθρώπους βάφτισμα μετανοίας. Και ο Θεός, οδηγημένος από τον Πατέρα Του, εκπληρώνοντας πάσαν τη δικαιοσύνη που είναι το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Πατρός Του, ήρθε να βαφτιστεί υπό τον Ιωάννου στον Ιορδάνη. Βεβαίως, το βάφτισμα έκτοτε και στην Καινή Διαθήκη στην Εκκλησία του Χριστού γίνεται εις άφεση αμαρτιών, εν το ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Το βάφτισμα όμως το οποίο έκανε ο Ιωάννης ήταν στο όνομα του Ιεχωβά, του Θεού, και ήταν βάφτισμα μετανοίας. Εξομολογούνται και βαφτίζονται. Κυρίως μας ο Ιησούς Χριστός βεβαίως δεν είχε ανάγκη εξομολόγησης ή άφεσης αμαρτιών ή μετανοίας, γιατί ήταν και υπήρξε πάντοτε Άγιος. Όμως η εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού είναι πάσαν δικαιοσύνη, όπως λέγει, είναι η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Όμως το κυρίαρχο στοιχείο της βάφτισης του Ιησού Χριστού δεν είναι αυτή καθεαυτή η βάφτιση, αλλά είναι αυτό το οποίο συνέβη αφού βαφτίστηκε ο Ιησούς. Και διαβάζω: «Και βαφτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ενύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν.
και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθη. Και υπήρξε μια αποκάλυψη της τριαδικής θεότητος, του τριαδικού Θεού. Ο Πατέρας μίλησε, το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς ήρθε και κάθεσε πάνω στον Ιησού Χριστόν και μαρτύρησε ο Θεός ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευαρεστήθην και ευαρεστήθην διότι έπραξε το θέλημά μου, τα αρεστά ενώπιόν μου, να έρθει να βαφτιστεί υπό του Ιωάννου. Το δε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο φαίνεται και από τα άλλα Ευαγγέλια. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. «Και εν εκείνες τις ημέρες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και ευαπτίστη υπό του Ιωάννου εις τον Ιορδάνη. Και ευθύς, ενώ ανέβαινεν από του ύδατος, είδε τους ουρανούς σχιζωμένους και το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν επ' αυτών και φωνή έγινε εκ των ουρανών, «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευηρεστήθη». Εδώ η περιγραφή της βάφτισης του Κυρίου μας είναι πιο μαζεμένη, πιο περιληπτική, αλλά εκείνος το οποίο δίνει σημασία είναι το τι συνέβη αφού ανέβη από του ύδατος. Δεν δίνει δηλαδή μεγάλη έμφαση ο Λόγος του Θεού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον στο πώς πήγε και γιατί πήγε να βαφτιστεί ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, από τον Ιωάννη, το βαφτιστή στον Ιορδάνη, πράγμα το οποίο η μεταβεβαιότητος ήταν σύμφωνα με την εντολή και το θέλημα του πατρός του και για τον Ιησούν, αλλά και για τον Ιωάννη το βαφτιστή, αλλά εκείνο το οποίο συνέβη μετέπειτα είναι αυτό το οποίο δίνει σημασία και μεγάλη έμφαση ο Λόγος του Θεού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ότι εσχίστηκαν οι ουρανοί, το Πνεύμα το Άγιο κατέβη ως περιστερά επ' αυτών και η φωνή του Θεού ακούστηκε που μαρτυρούσε «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθην», αγαπητός Υιός, ναι, εις τον οποίον ευαρεστήθην, διότι έπραξε το θέλημά μου, έπραξε το αρεστόν ενώπιόν μου και ήρθε αυτός ο Υιός του Θεού του Ζώντος να βαφτιστεί από το δούλο μου, τον Ιωάννη, τον βαφτιστή σύμφωνα με το σχέδιό μου, με το σχέδιο του Θεού. Αλλά και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο την ίδια έμφαση δίνει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο. «Αφού δε βαπτίστη πας ο λαός βαπτιστέντος και του Ιησού και προσευχομένου, ηνύχθη ο ουρανός και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή, ως περιστερά επ' αυτών, εν σωματική μορφή, πραγματικό περιστέρι, ως περιστερά επ' αυτών και έγινε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα, «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθη». Άρα λοιπόν το κρίσιμο σημείο της βάφτισης δεν είναι πώς πήγε, γιατί πήγε και τι σημαίνει η βάφτιση, που οπωσδήποτε είναι σοβαρό γεγονός, είναι το θέλημα του Θεού και είναι η υπακοή και του Ιησού του Ναζωραίου στο θέλημα του Πατρός του, αλλά και του Ιωάννη του Βαπτιστή στο θέλημα του Θεού αλλά και του Ιησού Χριστού. Το σημαντικό όμως γεγονός είναι το μετά, που υπάρχει η αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού. Και ο Ιησούς ο Ναζωραίος, στον οποίον ο Πατέρας ομολογεί ότι είναι ο Υιός του Μονογενής, τον οποίον ευαρεστείτε, και ο Πατέρας Θεός που αποκαλύπτεται με το Λόγο του και τη μαρτυρία του προς τον Ιησού Χριστόν, αλλά και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας εν σωματική μορφή που ήρθε και κάθισε πάνω στον Ιησού Χριστόν. Αλλά είναι και κάτι άλλο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το 32 εδάφιο. Μάλλον ας διαβάσω από το 29 να το δούμε όλο το μήνυμα. «Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ούτως είναι περί ιού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρος της είναι ανώτερός μου, διότι ή το πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά δια να φανερωθεί εις τον Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ βαφτίζον εν γέννη τους ανθρώπους εν το ύδατι. Και μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον,
ότι είδον το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινε επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, αλλά ο πέμψας με δια να βαφτίζω εν ύδατη, εκείνος μη είπεν. Ισότι να είδεις από αυτούς που βαφτίζεις, το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαφτίζον εν πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Μέσα λοιπόν από τη βάφτιση, αλλά και από τη συνέχεια της βάφτισης, όταν δηλαδή ανοίχθησαν οι ουρανοί και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο εν σωματική μορφή και εκάθισε επ' αυτόν επάνω στον Ιησού, ήταν η βεβαίωση για τον Ιωάννη που ο Θεός του είχε αποκαλύψει, γιατί δεν εγνώριζε ποιος είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο Υιός του Θεού του ζώντος, αλλά το σημείο για να εννοήσει ήταν να δει το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή να κατεβαίνει και να κάθεται επ' αυτόν. Πράγμα το οποίο συνέβη στη συνέχεια της βάφτισης του Ιησού από τον ίδιο τον Ιωάννη. Έτσι, αγαπητέ Γιάννη, το βάφτισμα του Ιησού ήταν απαραίτητο γιατί ήταν το θέλημα του Θεού Πατρός και για τον Ιησού αλλά και για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επίσης ήταν το σημείο του Θεού Πατρός προς τον Ιωάννη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και τέλος ήταν και η αποκάλυψη για όλους τότε τους παρευρισκομένους, αλλά και για όλους εκ των υστέρων που μελετούν και την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι η βεβαίωση, η μαρτυρία της αποκάλυψης του Τριαδικού Θεού. Ο Πατέρας με το Λόγο Του, ο Ιησούς, μάλλον ο Παράκλητος εν είδη περιστεράς και ο Ιησούς ο Ναζωραίος, στον οποίον επήγε και κάθισε επ' αυτόν, αποδεικνύουν ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, η μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο αληθινός Θεός, ο Μεσσίας για το λαό Ισραήλ. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και για σήμερα, ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη που έκανε να είμαστε μαζί και σε αυτή την εκπομπή. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή και μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.